Λίνα Ροδοπούλου, ερμηνεύτρια με σπάνια οριμότητα, ευγένεια και επαγγελματισμό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνέπεια του ήχου, της αισθητικής και του καλλιτεχνικού οράματος. Αξιοποιεί με την άρπα, αρμονικά και ευρηματικά σχεδόν με το σύνολο του ρεπερτουαρίου της, ώστε να αποδώσει μια ομοιρική διάσταση στα προσωπικά της αγαπημένα. Αντιμετωπίζει την τέχνη ως καταφύγιο και ως κάτι σπουδαίο, το οποίο αξίζει να υπηρετείται από τον καλλιτέχνη. Καλησπερίζουμε στο στούντιο του Νέας Μίνι Radio TV και στην εκπομπή Μουσικές Περιπέτειες, τη μουσικό και ερμηνεύτρια Λίνα Ροδοπούλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα όμορφα λόγια που είπες, αλλά και για την φιλοξενία, την πολύ ζεστή μέχρι στιγμής. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη οι ακροατές μας, Λίνα, είναι συντονισμένοι κοντά μας και περιμένουν πώς και πώς να σε ακούσουν, να σε απολαύσουν και να κουβεντιάσουμε παρέα για τα μουσικά σου βρώμενα. Τέλεια. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε λιγάκι, να τα πάρουμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή. Να πιάσουμε λίγο την καταγωγή και τα παιδικά χρόνια. Να μας πεις λιγάκι για την καταγωγή σου και τα παιδικά σου χρόνια. Καταγωγή από δύο μέρη τελείως διαφορετικά. Ο μπαμπάς από την Πελοπόννησο, Αρκαδία, και η μαμά από την Ικαρία. Εγώ βέβαια μεγάλωσα, έτσι ξέρω, κάθε φορά που θα πω τη μία από τις δύο καταγωγές. Είμαστε κοντοχωριανοί, ο περισσότερος κόσμος θα κολλήσει στην καταγωγή της Ικαρίας. Το ξέρω, και περιμένω την αντίδραση, γι' αυτό γέλασα τώρα. Έχω μεγαλώσει βέβαια στην Αθήνα. Και με παιδικά χρόνια γεμάτα μουσική, όπως άλλωστε νομίζω και οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Είμαστε ένας λαός που πολύ σωστά. Έχουμε πολύ έντονο ταμπεραμέντο και μουσικότητα και αγάπη ως προς τις τέχνες και τη μουσική ειδικότερα. Ακριβώς. Και αφηγήσε και σε κάποιες άλλες, να το πω έτσι, συνεντεύξεις, ότι μεγάλωσες σε ένα σπίτι όπου η μουσική έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο, χαρίζοντας πολλαπλά ερεθίσματα. Ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι είναι αυτό που έχει ως άκουσμα σε μικρές ηλικίες, με τι μεγαλώνει αυτά. Όσο και να θέλει νομίζω να ξεφύγει από αυτά τα ακούσματα, δεν μπορεί, γιατί αυτά είναι που ουσιαστικά ποτίζουν το αίμα, αυτή η μουσική. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Και προχωράμε λιγάκι στα παιδικά χρόνια και πηγαίνουμε λίγο στο σχολείο, πάμε λιγάκι στο γυμνάσιο, στο λύκειο που βλέπω και έχω ψάξει και έχω διαβάσει, μου επιτρέπεις. Είμαι πολύ καλά διαβασμένος, θέλω να πω. Πάμε λιγάκι σε εκείνη την εφηβική ηλικία που η μουσική μπαίνει ακόμα πιο εντατικά μέσα σου. Μπαίνει πιο εντατικά, γιατί το λέω πάντα σε όλες μου τις συνεδεύξεις, γιατί για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό, ότι είχα τη χαρά να είμαι σε ένα σχολείο όπου όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι και σήμερα μπορώ να πω, έχει δημιουργηθεί μία αλυσίδα αγάπης, θα έλεγα. Και τι είναι αυτή η αλυσίδα? Είναι μία μουσικοθεατρική ομάδα η οποία ιδρύθηκε, έχω την εντύπωση, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και κρατά μέχρι και σήμερα και έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά. Τα έχει εκθέσει με την καλή έννοια στο χώρο της τέχνης και τα έχει βοηθήσει να βρουν αυτή την αγάπη είτε στο θέατρο είτε στη μουσική. Έτσι και εγώ ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά, όπου από 15 χρονών πήρα το βάπτισμα του πυρός με διάφορες μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Η εφηβεία μου λοιπόν είχε αυτή την εμπειρία που εμένα μου έδειξε ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι που μάλλον θα το ακολουθήσεις για την υπόλοιπη σου ζωή. Τι όμορφο που ακούγεται. Και φαντάζομαι ότι έχετε κρατήσει επαφές με όλα αυτά τα παιδιά από τότε μέχρι σήμερα και συνεχίζει η πορεία, η επαφή και μας συνδέει όλο αυτό το καλλιτεχνικό, να το πω έτσι, κομμάτι. Τι όμορφο, πραγματικά, πόσο όμορφο ακούγεται να έχεις γνωρίσει από το σχολείο άτομα και να σε συντροφεύουν σε όλο το κομμάτι αυτό στην πορεία σου. Πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε λιγάκι το μελωδικό μας ταξίδι και για να μην κουράζουμε για τη Λίνα πάρα πολύ, εγώ θα έλεγα να πηγαίνουμε εναλλάξει κουβέντα, συζήτηση, τραγουδάκι, τι λες Λίνα, να το κάνουμε κάπως έτσι. Είναι το ιδανικό. Μπράβο. Καλησπερίζουμε και όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι σου στέλνουν τις καλησπέρες. Θα αναφέρω κάποια ονόματα από τα τελευταία του chat room, ο Γιάννης, η Κωνσταντίνα,
η Ντέπη, η Κρυσταλία με τον Γρηγόρη, ο Κοσμάς, είναι ο Θεόφιλος κοντά μας. Αναφέρω συγγνώμη που δεν έχω ανατρέξει σε όλο το chat room, πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Και από εμένα την καλησπέρα μου. Θα αναφέρουμε μετά όλα τα ονόματα, γιατί θέλω να καλύψω πραγματικά όλους τους ακροατές μας που είναι εδώ κοντά μας στις μουσικές περιπέτειες και έχουμε επιλέξει το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ως εισαγωγικό κομμάτι, ήταν τα Δεκαδικά σου μάτια. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη διασκευή, Λίνα. Ήταν ένα τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα και την εκτέλεση που ξέρουμε. Εγώ όμως όταν το άκουσα και το αγάπησα, είδα και μία πιο ονειρική διάσταση σε αυτό το τραγούδι και πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να αποδοθεί και με την κέλτικη άρπα που το έχω ερμηνεύσει για τη συνοδεία της. Έτσι λοιπόν, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη και η σύνδεση από το Στάμο Σένση πήραν μια τελείως διαφορετική ερμηνεία και όψη, θα έλεγα, στην απόδοση αυτή. Και εν συνεχεία έχουμε επιλέξει ένα ιδιαίτερο κομμάτι με έναν ιδιαίτερο τίτλο, το Αέναο, το οποίο ήθελα λιγάκι να μου το εξηγήσεις. Σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Μυστηλόγλου. Για πες μας λιγάκι. Εδώ έχω να συμπληρώσω κάτι, αυτή την αλυσίδα αγάπης που λέγαμε. Μάλιστα. Που βγάζει αυτή η αλυσίδα αγάπης. Ο Θοδωρής Μυστηλόγλου είναι και αυτός ένας από τους κρίκους της αλυσίδας. Τι όμορφο. Ο οποίος βέβαια μεταγενέστερα μπήκε σε αυτή την ομάδα, γιατί πιο μικρός από μένα σε ηλικία, αλλά ήταν και αυτός ένας από τους κρίκους. Τους κρίκους. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και τα έφερε έτσι. Και συνετέλεσε να βγει αυτό. Ο χρόνος και ναι, που κάποια στιγμή αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και επαγγελματικά πλέον, μιας και Θοδωρής είναι ένας συνθέτης με πολλά τραγούδια που έχει να δώσει σε αυτό το χώρο. Έχει γράψει πάρα πολλά όμορφα τραγούδια και σκαλίζοντας εγώ το υλικό του έπεσα πάνω σε αυτό το τραγούδι και σε πολλά άλλα δηλαδή, αλλά έπρεπε κάποιον να επιλέξω. Έτσι, έχω επιλέξει απόψε πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, γιατί θέλουμε να κουμπώσουμε λιγάκι και το ύφος της συγκεκριμένης εκπομπής που καλύπτει, να το πω έτσι, την έντεχνη πλευρά, να το πω έτσι, των μουσικών επιλογών μας, και είναι το Αέναο. Αέναο, δηλαδή. Αέναο. Είναι αυτό το ατέρμονο, αυτό που δεν τελειώνει ποτέ. Ο Θοδωρής, επειδή μου έχει εξηγήσει για ποιο λόγο έβαλε αυτό το τίτλο, γιατί είναι ένα αισιόδοξο ερωτικό τραγούδι και ο τίτλος κάπως προβληματίζει. Ακριβώς. Ήθελε να μιλήσει για την ατελείωτη αυτή μορφή ενέργειας, την οποία πια, για ποια μορφή ενέργειας μιλάμε για την αγάπη. Επειδή λοιπόν την αγάπη μου έχει στο μυαλό του ως κάτι αστήρευτο, θέλω να βάλει το τίτλο Αέναο. Και πάμε λιγάκι να το απολαύσουμε. Φεύγουμε λοιπόν με το Αέναο. Εγώ δεν ήταν έδρα αυτό.
ζωγραφιά σε ένα βιβλίο ενός παιδιού σε νοσταλγία. Μια τελευταία αγκαλιά ελπίζει και παρακαλεί. Και ένα βλέμμα φτάνει να ξερωτευτώ. Όσο κι αν τα προσπαθώ, δεν υπάρχει ιατρικό. Να ζήσω και να σε μισήσω, μα δεν ήταν γραφτό. Δεν ήταν λοιπόν γραφτό, έτσι Λίνα? Δεν ήτανε. Ήτανε γραφτό όμως να βρεθούμε εδώ απόψε στο Νέα Σμύρνη Radio TV και να κάνουμε μια πολύ ωραία παρουσίαση, να σε απολαύσουμε, να μας μιλήσεις για τα μουσικά δρόμενα, να ακούσουμε τα υπέροχα τραγούδια σου και πραγματικά ο κόσμος στέλνει τις καλησπέρες στη συνέχεια. Η Ελευθερία Βαρβαντάκη σε καλησπερίζει. Ο Κοσμάς Παμελιάκη, συγγνώμη, ο Κοσμάς ο Σταυρίδης που είναι συνάδελφος μουσικός, σου στέλνει την καλησπέρα του. Ο Διονύσης από την Χαλκίδα, η Ντέπη από το Παλαιό Φάλιρο, η Αγγελική και ο Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη και η Νάσια Σωτήρχου, μία επιπλέον... Α, φίλια μου, στην Νάσια. Μία πολύ καλή φίλη, ερμηνεύτρια που την είχαμε... Τη γνωρίζω και προσωπικά, έτσι, την Νάσια. Έτσι, 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 μου είπε να σου στείλω τα φιλιά της και την είχαμε κοντά μας εδώ στο στούντιο, στις αρχές που είχαμε ξεκινήσει. Το ξέρω, έχω δει και εγώ αποσπάσματα που την είμαι... Πραγματικά, υπέροχη Νάσια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους βρίσκονται στην παρέα μας. Χαίρομαι πολύ και χαίρομαι πολύ που περνάνε καλά με αυτά που έχουμε να τους δείξουμε και αυτό που έχουμε να καταθέσουμε. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Έτσι. Έχουμε βάλει και το κινητό μας σε live μετάδοση. Ελπίζω να μας βλέπετε και από το κινητό και μας ακούτε από τα κινητά σας, από τα tablet, από τους υπολογιστές και πλέον σας περιμένουμε για την επικοινωνία μέσα από το chat room του σταθμού. Συνεχίζω λιγάκι γρήγορα γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε με την και να ακούσουμε αρκετά και δεν θέλω καθόλου ο χρόνος να κυλάει έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι το σχολείο, αφήνουμε τις πρώτες σπουδές και πηγαίνουμε λιγάκι να μας πεις, Λίνα μου, για τις σπουδές σου, γιατί βλέπω Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θέλω να μάθουμε και για αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το φαινομενικά σύνδετο με τη μουσική, ε. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, έχω να σου πω ότι η μουσική κρύβει πολλά μαθηματικά. Δηλαδή, κάθε είδος μουσικής, γιατί διαφέρει το ένα από το άλλο, γιατί έχει διαφορετικούς μαθηματικούς κανόνες στην αρμονία. Και γι' αυτό θα παρατηρήσουμε ότι πολλοί καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν κάνει και κάποιες άλλες σπουδές, συνήθως θα είναι πάνω στις δυτικές επιστήμες. Ακριβώς. Ήταν μια άλλη αγάπη μου, τα μαθηματικά, που ήθελα να σπουδάσω και να ασχοληθώ και με αυτό, γιατί πιστεύω ότι ό,τι και να επιλέξουμε να κάνουμε στη ζωή μας, είτε αυτό μπορεί να είναι μια δουλειά άσχετη με τη μουσική. Σωστά. Και εγώ έχω υπάρξει και μηχανικός. Μάλιστα. Όμως μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι όλα συμβάλλουν θετικά στο να έχουμε να ολοκληρώνεται ένα puzzle, να είμαστε δηλαδή πιο πολύπλευροι. Κάπου θα δούμε ότι θα μας βγει στη ζωή μας σε καλό. Δηλαδή, κάθε τι με το οποίο καταπιανόμαστε μας βοηθάει σε κάτι. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω λοιπόν σπουδές αγρονόμου τοπογράφου, αν το λέω σωστά, και μετά από όλα αυτά ξεκίνησε, να το πω έτσι, η κλασική μουσική και το κομμάτι με τα φωνητικά και τα οδεία. Για πες μας λίγα. Έτσι. Η πρώτη μου επαφή, πέρα από το τραγούδι που κάνω από μικρή ηλικία, μάλιστα, γύρω στα 16, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησα και τις σπουδές στην κλασική κιθάρα. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή ως μαθήτρια πλέον επίσημα στην κλασική κιθάρα. Είχα ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον Βόδλαβ Ιβάνοβιτς, όταν ήταν στην Ελλάδα τότε, τώρα έχει φύγει εκτός Ελλάδος πλέον. Ήταν λοιπόν το βάπτισμα του πυρός. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, αλλά ως φοιτητριά τραγουδούσα. Είχαμε ένα γκρουπάκι, εμφανίσεις έτσι φοιτητικές. Όταν τελείωσα τις σπουδές στο Πολυτεχνείο, αποφάσισα να αρχίσω να εξερευνώ τη φωνή μου, οπότε ξεκίνησα τις
σπουδέ στο κλασικό τραγούδι αμέσως μετά, όπου πήρε και το δίπλωμά μου. Δηλαδή μια πενταετία το Πολυτεχνείο, άλλη μια πενταετία το κομμάτι της μουσικής, όπου με βοήθησε πάρα πολύ στο να χτίσω μια τεχνική. Ακριβώς. Γιατί και ένας τραγουδιστής, πέρα από το ταλέντο, πέρα από την ερμηνεία, πρέπει να έχει και κάτι να τον θωρακίζει και να μια ευκολία. Οπότε, χωρίς τεχνική δεν γίνεται. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ξεκινήσαμε λοιπόν το κουβάρι, σιγά σιγά, έτσι, τις εξέλιξεις και των σπουδών και πάμε λιγάκι στο επόμενό μας κομμάτι. Έχω επιλέξει το Μένω εκτός Λίνα, που είχες ερμηνεύσει σε μια live. Στο Star Κεντρικής Ελλάδος, ναι. Μια τηλεοπτική εκπομπή, είναι δηλαδή ζωντανή ηχογράφηση από τηλεοπτική εκπομπή. Είναι ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, στο οποίο παίζω και κελτική άρπα. Με συνοδεύουν όμως τρεις πολύ καλά μπήχη μουσική, στην κιθάρα ο Γιώργος Παθιώτης, ο Φίβος Μποζάς στο σαξόφωνο και ο Βαγγέλης Ξεχάλης στον ήχο και η οικοδέσποινά της εκπομπής, γιατί πρέπει πολύ να την αναφέρει, είναι η Ελένη Τσαγιάννη και είναι ζωντανή ηχογράφηση. Ακριβώς. Στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου, σύνθεση από τον Άρα Ντιμτζιάν και φεύγουμε με το Μένω εκτός. Είμαστε εδώ στο Νέα Ζημιά Radio TV, στις μουσικές περιπέτειες. Είμαι ο Νίκος Κοχιουμτζιάν και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένη μου τη Λίνα Ροδοπούλου απόψε εδώ κοντά μας. Είναι δική μου χαρά. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Λίνα, ποια είναι έτσι τα πρώτα ακούσματα που θυμάσαι να έχεις στο κομμάτι της μουσικής.
τα πρώτα ακούσματα, θα πάω mm-hmm. στην παιδική μου ηλικία, τα πρώτα χρόνια. Ξέρεις τι μου έχει mm-hmm. στο μυαλό, η Σωτηρία Μπέλου. Τέλεια! Το πρώτο όνομα. Μ' αρέσει. Ναι, η Σωτηρία Μπέλου μου έρχεται στο μυαλό. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 80, ακριβώς. Έτσι, πολύ καλά κάνεις. Ναι. Γιώργος Νταλάρας, mm-hmm. Χριστοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης. Με αυτά τα ακούσματα, μεγάλωσα. Και αυτούς συνεχίζω βέβαια να θαυμάζω ακόμα και σήμερα, γιατί μας αφήσανε διαμάντια. Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Και για πες μας, έτσι, πότε και πώς ακριβώς ξεκίνησε η πορεία στο μουσικό αυτό μονοπάτι και τι ήταν αυτό που αγαπάς πιο πολύ όσον αφορά την ερμηνεία ενός τραγουδιού, θα το πω έτσι. Εννοείς ποιο είδος αγαπώ πιο πολύ να ερμηνεύω. Έτσι, ακριβώς αυτό. Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτό που κάνεις. Έτσι. Γιατί είμαι λίγο πολυσχηρής προσωπικότητα όσον αφορά τη μουσική, ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα καλό. Μπορεί και να μην είναι, αλλά όταν αγαπάς πολλά διαφορετικά πράγματα είναι και λίγο δύσκολο να διαλέξεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω και θα πω ότι αγαπώ πολύ την καθαρά ελληνική μουσική, δηλαδή και τα παραδοσιακά και αυτό που δεν μου αρέσει βέβαια ο τίτλος, θα πούμε έντεχνο, αλλά σωστά. Όχι θεωρώντας ότι τα άλλα είναι άτεχνα, αλλά προσπαθώντας να περιγράψω τι εννοώ. Σωστό. Καθαρά δηλαδή ελληνικά ακούσματα mm-hmm. και μεσογειακά mm-hmm. Τραγούδια τα οποία αν βγάλουμε τους στίχους, mm-hmm. μουσικές, πάρα πολύ όμοιες. Δηλαδή έτσι. Πορτογαλικά τραγούδια, ακόμα και βέβαια μια πολύ πολύ ιδιαίτερη θέση στις εμφανίσεις μου mm-hmm. και τώρα τελευταία έχω καταπιαστεί και πιο πολύ με αυτό, έχει και το γαλλικό ρεπερτόριο. Ακριβώς, με προλαβαίνεις. Είσαι ένα βηματάκι πιο μπροστά από την ερώτηση, χαίρομαι πάρα πολύ. Με ρωτάς όμως, με ρωτάς και μου δίνεις. Ακριβώς, το ρεύμα, έτσι. Ναι, θα έλεγα ότι ως καλλιτέχνης αισθάνομαι ότι έχω ένα χαρακτήρα μεσογειακό και σε αυτό mm-hmm. περικλείω έτσι, διάφορα πράγματα. Πολύ σωστό. Έτσι και παρακολουθώντας την πορεία σου, βλέπει κανείς πολύ ευρύ ρεπερτόριο. Κλασικό, παραδοσιακό, λαϊκό, folk και φτάνω και στο γαλλικό τραγούδι λοιπόν. Το οποίο θα το επιλέξουμε λιγάκι και συγγνώμη από τους ακροατές και θα χρειαστεί και τη βοήθεια σου, Λίνα, όσον αφορά λιγάκι την προφορά τη γαλλική. Ναι, γιατί, για πες μου τι θέλεις και εγώ θα το πω. Les amants, λοιπόν, Les amants de Teruel. Les amants de Teruel. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι οι λάτρες του Teruel, αν το μεταφράσουμε, συγγνώμη λιγάκι. Είναι οι εραστές της Teruel. Μάλιστα. Διότι είναι η όμορφη πόλη του Νικηφεδωράκη. Πολύ ωραία. Η οποία αρχικά είχε γαλλικούς στίχους και μιλάει για τους εραστές της Teruel που δεν μπόρεσαν να είναι μαζί στη ζωή και ανταμώθηκαν στο θάνατο. Πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν με το συγκεκριμένο τραγούδι και επιστρέφουμε. Μια χαρά. Όλοι οι παρουσιαστές έχουν το ίδιο πρόβλημα που σε λένε αυτό, πώς θα το πω, ξέρω. Εγώ σαν ήχο δεν το έχω στα αυτιά μου, δηλαδή. Δύσκολο. Ναι.
Βλέπω να αρέσει πολύ το μετάδοση. Συνεχίσουμε λιγάκι με την κέλτικη άρπα, τι λες Λίνα? Βέβαια, ό,τι θέλεις. Έτσι λοιπόν. Ό,τι προτιμάς εσύ. Πολύ ωραία λοιπόν, και αφού μου δίνεις έτσι το ελεύθερο, η κέλτικη άρπα με την οποία, όπως έχεις αναφέρει και σε άλλες συνεντεύξεις, έχει μια φυσική, σχεδόν μαγική σύνδεση και συνοδεύει επιπλέον τα περισσότερα live τη ζωή σου και τη μουσική σου καριέρα. Για πες μας λιγάκι, αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο, πώς έτσι μπήκε στη ζωή σου? Μπήκε στη ζωή μου λίγο ξαφνικά, ή μάλλον το πρώτο ερέθισμα που άρχισα να το σκέφτομαι ότι μήπως να προσπαθήσω κι εγώ. Θέλω να πω πριν συνεχίσω ότι για μένα ήταν δύσκολο, φάνταζε πολύ δύσκολο να μεταφέρω ένα μουσικό όργανο της σκηνής, γιατί πάντα με είχα στο μυαλό μου ως μια τραγουδίστρια, θεωρώντας ότι για να μεταφέρω και το μουσικό όργανο πρέπει το επίπεδο να είναι πολύ υψηλό, πρέπει να υπάρχει μια άνεση. Και τόσα χρόνια π.χ. που παίζω κιθάρα, ουδέποτε σχεδόν δεν την είχα στις ζωντανές μου εμφανίσεις, ακριβώς γιατί είχα αυτές τις δεύτερες σκέψεις. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Μάθαμε λοιπόν και για την κιθάρα που δεν το ξέραμε. Έτσι λιγάκι. Ναι. Είδες ένα στο αποκαλύπτω σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Το 2018 νομίζω είχα δει τη Λωρίνα Μακέμιτ στο Ηρώδιο, η οποία είναι μια εκπληκτική μουσικός, παίζει πολλά όργανα, έπαιξε και κέλτικη νομίζω άρπα πρέπει να ήταν. Εγώ μαγεύτηκα λοιπόν και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος της, που είναι, παρόλο που είναι και αυτή από την Ιρλανδία, αλλά έχει πολλά μεσογειακά στοιχεία. Μάλιστα έχει φέρει και κάποιους Έλληνες μουσικούς, λιράριδες και καταλάβαινες αν άκουγες κριτικά ή και έτσι ήταν. Και εκεί μπήκε λοιπόν το μικρόβιο. Μία αφορμή ήταν ένας πολύ πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος αγόρασε μία τέτοια άρπα και πήγα, την είδα, μαγεύτηκα και του λέω, σκέφτομαι μήπως να δοκιμάσω κι εγώ. Μου λέει, πάτε ναι σπίτι μου, λέει, να την δανειστείς. Και εκεί έγινε λοιπόν, άρχισα εγώ να μελετάω, να εξασκούμε, να βγάζω τα τραγούδια που αγαπώ και είδα ότι αυτά τα τραγούδια που αγαπώ μπορώ να τα βγάλω σε αυτό το όργανο, να δώσω μία κοινή αισθητική σε πολλά διαφορετικά είδη. Ακριβώς. Και έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Και ταυτόχρονα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μουσικό όργανο, ιδιαίτερο μουσικό όργανο θα έλεγα, και είναι και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο και να ερμηνεύσεις ένα κομμάτι, αλλά και να αποδώσεις στην άρπα, γιατί... Είναι πολύ. Είναι και η θέση ότι κάθεσαι με αυτό το όργανο που το έχει στο νόμο σου. Πρέπει να έχει πολύ καλή τεχνική στο τραγούδι. Ακριβώς. Πρέπει να συνδυάζει και το όργανο και τη φωνή. Πολύ δεν σωστά. Είναι εύκολο. Έτσι. Ναι. Και δεν στο κρύβω ότι την πρώτη φορά που έτσι, σε είδα μέσα από το YouTube, συγχωρέσε με, δεν συγνώριζα έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν είδα που την είχε κρατήσει και έπαιζε και ταυτόχρονα ερμήνευε το κομμάτι, πραγματικά μαγεύτηκα γιατί. Είναι τόσο ιδιαίτερος ο ήχος, αλλά και η απόδοση των τραγουδιών από σένα που δημιουργούν έτσι ένα ονειρικό, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ σαν απόδοση κομματιού. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ θερμά. Εξάλλου νομίζω σε κέλτικη άρπα δύσκολα θα ακούσουμε το ρεπερτόριο που παίζω εγώ, δηλαδή τα ελληνικά τραγούδια και γαλλικά, αλλά αυτό το ρεπερτόριο δεν είναι το έχουμε συνηθίσει. Έτσι. Πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε λιγάκι. Τα ρολόγια του σταθμού δείχνουν ήδη 9:35 και το επόμενο μας τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, σύνθεση από τον Γιάννη Σπανό και είναι το «Μια φορά θυμάμαι». Πάμε λιγάκι να το απολαύσουμε. Τον αγαπημένο κιθαρίστα που τώρα βέβαια είναι στη Μάλτα, μας έχει φύγει από την Ελλάδα, τον Αλεχάνδρο Κομμένη. Νύχτα βροχερή, κι άδειο το χέρι.
Σε εμφανίσεις, διδάσκεις και τραγούδι. Βοηθός του μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη. Που γιορτάζει και σήμερα. Μάλιστα, και χρόνια πολλά λοιπόν στον μαέστρο. Στον μαέστρο μας που ναι, θα τον πάρω τηλέφωνο μετά. Πες μας δύο λόγια για το κομμάτι της διδασκαλίας τραγουδιού. Είναι και αυτό μια πολύ μαγική διαδικασία. Γιατί απευθύνεσαι σε ανθρώπους που απλά έχουν ανάγκη να εκφραστούν, σωστά, να εξερευνήσουν τη φωνή τους, να εκφραστούν, να περάσουν καλά. Και όπως σε μια ζωντανή εμφάνιση, για παράδειγμα, ένας καλλιτέχνης δίνει πολλά στο κοινό και το κοινό τα εισπράττει, παίρνει κάτι, έρχεται και φεύγει έχοντας πάρει ένα δώρο, ας το πούμε, έτσι γίνεται και με τα μαθήματα. Έτσι. Ο κόσμος που έρχεται, πραγματικά το βλέπω κι εγώ ότι έρχεται τρεις ώρες, που είχα το μάθημα, την τριώρα γεμίζει. Ναι, γεμίζει η ψυχή του με μουσική, με αισιοδοξία, με νότες και είναι ειδικά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Νομίζω πολύ ότι είναι σωστά. πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας κάτι να νιώθουμε, δηλαδή ότι κάνουμε σε κάποιον καλό. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το μάθημα θα φεύγει σε τελείως διαφορετική ψυχολογία, σε άλλο mood, σε άλλη ψυχολογική κατάσταση. Θα είναι και εκείνη και εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι γεμίζω θετική ενέργεια. Ακριβώς. Από την αναγνώρισή τους, από όλα τα καλά τους λόγια. Αναγνωρίζει δηλαδή ο ένας την καλή πρόθεση του άλλου. Πολύ σωστά. Είναι δούνε και λαβήν. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί κυλάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Πάμε στην κυκλοφορία του πρώτου CD, με τα γαλλικά κομμάτια μέσα. Τα γαλλικά. Έτσι, είναι μια δισκογραφική δουλειά με 10 πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, γνωστά και αγαπημένα ως προς το ελληνικό κοινό. Είναι διασκευές με την κλασική κιθάρα του Παναγιώτη Μάργαρη. Κάνουμε λοιπόν αυτό το δίσκο θέλοντας να αποδώσουμε ένα χώρο τιμή στο γαλλικό
τραγούδι και είναι μια συλλογή που νομίζω ότι είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Πολύ σωστά. Ως προς τη γαλλική μουσική, έχει από σύγχρονο γαλλικό τραγούδι μέχρι και του 1940. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρω και στους αγαπημένους ακροατές μας ότι προσωπικά εγώ έχω μπει στο προσωπικό κανάλι της Λίνας Λοδοπούλου και έχω ακούσει ένα-ένα όλα αυτά τα γαλλικά κομμάτια. Θα ήθελα, αγαπητή μας Λίνα, να αναφέρεις και τους τρόπους που μπορούν όλοι οι ακροατές μας να σε ακούσουν στο κανάλι σου. Βέβαια. Για πες τα μας λιγάκι. Είτε, καταρχάς, ο δίσκος με τα γαλλικά λέγεται Nouvelle Passion και μπορούν να τον βρουν σε όλες τις πλατφόρμες αλλά και στα δισκοπολία, αν δεν έχει εξαντληθεί. Υπάρχει και ως φυσικό προϊόν που μπορεί κάποιος να το παραγγείλει. Πολύ ωραία. Στο κανάλι μου στο YouTube μπορεί να δει και τα ελληνόφωνα singles μου αλλά και ό,τι εγώ ανεβάζω. Οποιαδήποτε cover, οποιαδήποτε διασκευή ή ζωντανές εμφανίσεις. Άρα όλα τα γαλλικά του δίσκου και πλέον και όλες οι ελληνικές εμφανίσεις από live, παρουσιάσεις. Από τηλεοπτικές εμφανίσεις, από live, από κάποιες που μπορεί να κάνω στο στούντιο. Και βέβαια στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, μπορώ να σου πω ότι έχω κάνει. Έτσι, μπορούν να με ακολουθήσουν δηλαδή όπου θέλουν σε όλα αυτά τα μέσα, στο Spotify. Πολύ ωραία. Ναι, όπου καθένας μπορεί να έχει ευκολία. Έτσι, εγώ θα καλέσω όλους τους αγαπητούς ακροατές μέσα από το Νέας Μήνες Radio TV και προσωπικά από μένα, από τις μουσικές περιπέτειες, θα μαγευτείτε πραγματικά να ακολουθήσετε τη Λίνα Ροδοπούλου. Είναι υπέροχη και ξεχωριστή ερμηνεύτρια και μουσικός ταυτόχρονα, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε και πιο κάτω και το κομμάτι της μουσικής και της στιχουργικής που το επιφυλάσσω για το φινάλε, να το πω έτσι, της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να ακούσουμε ένα επιπλέον γαλλικό κομμάτι, Λίνα. Θα με βοηθήσεις και πάλι, αν το προφέρω λάθος. Λαφιούλ. Λαφούλ, λοιπόν, το πλήθος. Και πάμε να το επιλέξουμε και να το ακούσουμε με την υπέροχη φωνή σου.
και 47 και Λίνα, έχεις αναφέρει επιπλέον την ιδιαίτερη αγάπη σου και για τη μουσική της Μικράς Ασίας και της Ανατολής, να το πω έτσι. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι ένα ενδυμικό μουσικό είδος, όχι όπως η γαλλική ή η κέλτικη μουσική. Παίρνω λιγάκι και για το κομμάτι αυτό των μικρασιάτικων έτσι, ακουσμάτων. Έχω αγάπη ως προς αυτά τα είδη και αυτό οφείλεται πάλι με στη συζήτηση που είχαμε στην αρχή, στα ακούσματα που είχα ως παιδί. Γιατί παράλληλα με αυτά που ανέφερα, Χατζηδάκη, Θοδωράκη και όλα αυτά, υπήρχε και το στοιχείο αυτό των μικρασιάτικων τραγουδιών, μικρασιάτικα, ρεμπέτικα, που ο πατέρας μου αγαπάει πολύ. Όπου όλα αυτά, όλες αυτές οι κλίμακες των τραγουδιών αυτών έχουν εντυπωθεί από πολύ 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 μικρή ηλικία σε μένα και γι' αυτό τα έχω αγαπήσει. Νομίζω από εκεί είναι η εξήγηση. Πολύ σωστά, έτσι. Και πλέον να πάμε και λίγο στην περίοδο εκείνη την περίοδο της πανδημίας. Να μιλήσουμε και για εκείνη την περίοδο που ήταν κλειστές όλες οι μουσικές σκηνές. Οι καλλιτέχνες πραγματικά δεν είχαν κάποιο τρόπο να αποδώσουν την δουλειά τους, να το πω έτσι. Και μίλησε μας λιγάκι για εκείνη την περίοδο, πώς την αντιμετώπισες και πώς έτσι εξέλιξες και την άρπα, φαντάζομαι, εκείνη την περίοδο πάρα ακριβώς πολύ. Αυτό ήθελα να πω, ότι σίγουρα εμένα με πετύχει σε μια περίοδο όπου είχα βάλει σχετικά πρόσφατα τον δίσκο με Δερπασιόν, είχα αρχίσει τα live με το ελληνογαλλικό πρόγραμμα, πήγαιναν πολύ καλά, είχα μπει δηλαδή σε μια ροή που και όλοι οι φίλοι και το κοινό που με ακολουθούσε μου λέγανε «Αχ, κρίμα που έγινε αυτή η πανδημία, ήσουν σε μια ανωδική πορεία απογείωσης». Και ένιωθα δηλαδή ότι ήμουν σε μια πορεία, είχα το δίσκο και από τη μία υπήρχε αυτό. Από την άλλη, εγώ μπορώ να πω ότι ευχαριστώ κιόλας τον κορονοϊό εντός εισαγωγικών. Έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο ίσως. Ναι, να εξελίξω την κέλτικη άρπα. Γιατί είναι ανακάλυψη σχετικά πρόσφατη. Δηλαδή, μέσα στον κορονοϊό, εγώ αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω. Και εκμεταλλεύτηκες όλη την περίοδο εκείνη του εγκλεισμού, να το πω έτσι. Ναι, να ασχοληθείς πάρα πολύ με την άρπα. Ναι. Με, με την άρπα, ακόμα και την κιθάρα την οποία είχα αφήσει τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή εξέλιξα και την κιθάρα, την οποία εντάξει δεν την έχω επισκηνήσει γιατί η άρπα έχει κλέψει την καρδιά μου. Ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάθε τέτοια δοκιμασία πρέπει να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Να βρίσκουμε την αφορμή να γίνουμε έτσι καλύτεροι. Γιατί θέλουμε να υπερπηδήσουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λιγάκι να συναντήσουμε πάλι τον Θοδωρή Μυστηλόγλου. Τι λες. Και η μουσική και οι στίχοι του ακολουθούν το επόμενο μας τραγούδι. Και τα υπόγεια σ' αγαπώ. Να μας πεις δύο λογάκια γι' αυτό πριν τα ακούσουμε. Υπόγεια σ' αγαπώ. Ο Θοδωρής, όταν έγραφε υπόγεια σ' αγαπώ, εννοούσε όλα αυτά τα σ' αγαπώ, τα οποία μπορεί να είναι πιο δυνατά από αυτά που εκφράζονται ελεύθερα. Γιατί πολλές φορές μπορεί το σ' αγαπώ για κάποιο λόγο κοινωνικό ή για λόγους εγωισμού ή για λόγους να μην υπάρχει η δύναμη. Μπορεί και να μην καταφέρει να εκφραστεί. Σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό το σ' αγαπώ να είναι πιο δυνατό από ένα άλλο σ' αγαπώ που μπορεί να είναι και λίγο πιο αυτονόητο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λοιπόν με τα υπόγεια σ' αγαπώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Επιπλέον κάποια μηνύματα. Συγγνώμη πραγματικά από τους ακροατές μας που δεν θα τα καταφέρω λόγω χρόνου πραγματικά να τα διαβάσω όλα. Ο Πολ Κοτρώνης, συνάδελφος παραγωγός από το Νέα Ζημή Radio TV, η ωραιότερη εκπομπή, πραγματικά μαγική φωνή, αναφέρει η Λίνα μου. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, Θεόφιλος Δεμερτζής, επιπλέον, τι όμορφο τραγούδι, τι όμορφη φωνή στη Λίνα. Και από το Θεόφιλο το μήνυμά του πηγαίνουμε στη Μαρία, η οποία αυτά τα σ' αγαπώ που δεν λέγονται ποτέ μπορεί να είναι σιωπηλά, να είναι βουβά, αλλά κάνουν έναν κρότο. Πολύ όμορφα. Καλησπερίζουμε όλους τους ακροατές μας και πραγματικά συγγνώμη, είναι καθαρά θέμα χρόνου που το επιταχύνω και το πάω λιγάκι γρήγορα, αλλά θέλουμε λιγάκι να κουβεντιάσουμε ακόμα εδώ με τη Λίνα και να ακούσουμε και τα πανέμορφα πραγματικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, γιατί Λίνα, έχεις κάνει επιπλέον και πάρα πολύ όμορφες διασκευές. Έχω ακούσει το ανάθεμα το αίτιο. Ανάθεμα τον αίτιο, ναι, ναι. Έτσι. Τα βεγγαλικά σου μάτια που ξεκινήσαμε την απόψινη εκπομπή. Την κανελόριζα. Συγγνώμη, λέγεται δύσκολη λέξη. Και ποια είναι έτσι η διαδικασία και η πορεία που ακολουθείς όταν αναλαμβάνεις να διασκευάσεις ένα κομμάτι. Το πιο σημαντικό είναι να απαλλαχθούμε από τις εκτελέσεις που μπορεί να υπάρχουν ήδη και να σκεφτούμε τι θέλουμε εμείς να δώσουμε στο τραγούδι, δηλαδή να δώσουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Πολύ γιατί σωστά. Όταν αναλαμβάνουμε να διασκευάσουμε ένα τραγούδι, πρέπει να έχει νόημα όλο αυτό, να μην είναι μια τυχαία αναπαραγωγή, να δώσουμε μια διάσταση. Και κρατώντας όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, να το πω έτσι, κομματιού, βάζουμε όλο το δικό μας είναι πάνω. Ακριβώς, και γέννη, ακριβώς. Αυτή η αισθητική μας. Πρέπει να ξέρουμε έτσι. Λοιπόν ποια είναι αυτή η αισθητική που θέλουμε να πρεσπεύσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Να υπάρχει ένα όραμα που να θέλουμε να, να οριοθετήσουμε. Έτσι, έτσι. Και το απολαύσαμε στα βεγγαλικά σου μάτια. Πραγματικά έχει βάλει όλο το απόλυτο στοιχείο τη Λίνα επάνω από αυτό. Αυτό προσπαθώ να κάνω σε όλα. Και το έχει μεταμορφώσει. Όπως και το επόμενο που έχουμε επιλέξει να ακούσουμε, που φέρει τον τίτλο Θα σε πάρω να φύγουμε. Αυτό το είχε ερμηνεύσει σε μια εκπομπή στα τραγούδια. Λέμε ναι. Ναι, ναι, ναι. Από είναι από ζωντανή ηχογράφηση.
Στοίχοι από τον Αλέκο Σακελάριο και τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Σύνθεση από τον Γιάννη Συγγνώμη Σπάρτακο. Και πάμε με τη διασκευή «Θα σε πάρω να φύγουμε». Και όλα αυτά που θέλουμε να σε ρωτήσουμε και να ακούσουμε και πλέον δύο πολύ αγαπημένα κομμάτια. Έχουμε πάρει ήδη την έγκριση από τον υπεύθυνο του σταθμού. Οπότε, αγαπητές φίλες και φίλοι, 10 η ώρα τα ραλόγια του σταθμού θα έχουμε η Λίνα κοντά μας για τουλάχιστον 10 λεπτάκια ακόμα. Συνεχίζουμε λιγάκι εδώ τις ερωτήσεις που έχω μπροστά μου και ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το κομμάτι της σύνθεσης και της στιχουργικής. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπω και έχω ανακαλύψει ότι έχεις γράψει ακόμα και στίχους και θα ολοκληρώσουμε με την κόκκινη βροχή. Εκεί θέλω να σε πάω. Ναι, ήταν το πρώτο από τα ελληνόφωνα μου τραγούδια που έγραψα τους στίχους εγώ. Έχω γενικά διάφορους στίχους στο σιτάρι μου, αλλά δεν είναι για μένα αυτό ο σκοπός να γράψω στίχους ή μουσική για κάποιο τραγούδι, ειδικά στίχους, γιατί πιο πολύ με αυτό ασχολούμαι. Όμως, όταν βλέπω μία μουσική που με τριγκάρει, αν νιώσω ότι εδώ υπάρχει λόγος να γράψω κάποιο στίχο, τότε το κάνω με ευχαρίστηση. Λόγω εσωτερικής ανάγκης και όχι γιατί πρέπει να φτιάξω εγώ ένα τραγούδι, να είμαι εγώ ο δημιουργός του τραγουδιού. Καταλαβαίνω απόλυτα. Πολύ σωστά.
και στη συνεργασία αυτή με τον Αντώνη Καρατζίκη. Ο Αντώνης Καρατζίκης, ο οποίος θέλω να πω, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και στα δύο προηγούμενα single, όπου υπογράφει ο Θοδωρής Μυστηρόγλου, αλλά τις ενορχιστρώσεις τις έχει κάνει ο Αντώνης Καρατζίκης, όπως και της Κόκκινης Βροχής. Πολύ ωραία. Την ενορχίστρωση και έχει γράψει και την μουσική της Κόκκινης Βροχής. Πολύ ωραία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εγώ από την πλευρά μου θα σας έλεγα το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά το έχω αγαπήσει, την Κόκκινη Βροχή. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο να δυναμώσουμε όσο μπορούμε τις εντάσεις και να τα απολαύσουμε παρέα. Φεύγουμε λοιπόν με την Κόκκινη Βροχή. Δεν λέω CD, δίσκος. Ναι. Μου κάνει με διορθόν, λέει, CD. Εντάξει, λέω, οκ. Στενοχωρία με το πίνω, λέω, εντάξει, CD. Σιγά σιγά πάμε προς το τελείωμα, πάμε προς το φινάλε, συγγνώμη, Λίνα Ροδοπούλου. Και θα ήθελα λιγάκι σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε λιγάκι και τις εμφανίσεις σου, να αναφέρουμε λιγάκι πού μπορούν οι αγαπημένοι μας φίλοι και οι φίλες να σε απολαύσουν. Η επόμενη εμφάνιση είναι αυτό το Σάββατο. Θα είναι ένα πρόγραμμα, πάλι φόρος τιμής στο γαλλικό τραγούδι. Δεν θα είναι μόνο γαλλικά, θα είναι και ελληνικό ρεπερτόριο και πολλές άγνωστες στο ευρύ κοινό εκδοχές τραγουδιών όπως του Μίμη Πλέσα, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θοδωράκη που έχουν αποκτήσει γαλλικό στίχο. Οπότε θα ακούτε τα τραγούδια και στις δύο γλώσσες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το Σάββατο στο Πειραιά, στο Καφέ Χαμόγελο, ένας χώρος που κάνει και αφιέρωμα στο Μοζολέ Νουβό, οπότε είναι μια βραδιά άκρος γαλλική από όλες τις απόψεις. Καφέ Χαμόγελο είναι στο κέντρο του Πειραιά, στην Αλκιβιάδου. Mm-hmm.
αυτό το Σάββατο στις 9.30. Τέλεια, και προσκαλούμε και όλο τον κόσμο, τους αγαπημένους εκδοτές μας, όποιοι επιθυμούν έτσι και έχουν τη δυνατότητα να είναι κοντά σου. Βέβαια, ναι, έτσι. Ναι. Και έχουμε κανονίσει και τίποτα άλλο για μετά από αυτό. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Προσπαθώ εγώ, ξέρεις, εδώ να ανακαλύψω και τα χριστουγεννιάτικα σχέδια. Ναι, και τα χριστουγεννιάτικα σχέδια. Και 17 Δεκεμβρίου, άλλη μια ωραία εκδήλωση που πάλι θα έχει το γαλλικό ρεπερτόριο σάξονα, αλλά και ελληνικά. Πολύ ωραία. Ανοιχτή, θέλω να πω, η εκδήλωση αυτή για όλο τον κόσμο. Είναι Σάββατο μεσημέρι στην Νέα Ιωνία, στην πλατεία που είναι ο ΔΕ, και είναι μάλιστα μία με τρεις, ανοιχτή για όλο τον κόσμο. 17, είπα 17 Δεκεμβρίου. 17 Δεκεμβρίου. Ναι, Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πολλές εμφανίσεις, πολύ ενδιαφέρουσες εμφανίσεις, και φαντάζομαι θα απολαύσουμε τη Λίνα Ροδοπούλου με την ΑΡΠΑ. Στην εμφάνιση του Σαββάτου, κατά πάσα πιθανότητα θα την έχω. Τέλεια. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί στις 17 του μηνός είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι εξωτερικός χώρος και θέλω, για ποιο λόγο δεν την παίρνω πολλές φορές σε τέτοια κόνσεπτ, γιατί θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο. Θέλω να φεύγω από το μέρος που τραγουδάω και να πηγαίνω κοντά στον κόσμο. Τι όμορφο. Γι' αυτό, όμως το Σάββατο μπορεί και να την πρώτο έχω μαζί. Θα είναι κοντά. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασε η ώρα τόσο πολύ γρήγορα, πραγματικά κύλησε σαν νερό απόψε. Και σιγά σιγά πρέπει να καληνυχτήσουμε τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριες, τους αγαπημένους φίλους και τις φίλες που ήταν και απόψε κοντά μας. Η Λίνα Ροδοπούλου, πραγματικά μια υπέροχη μουσικός, στιχουργός, συνθέτης και ερμηνεύτρια. Εγώ θα τα πω όλα. Τι να πω τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τη φιλοξενία. Και τους ακροατές μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε πραγματικά υπέροχα μαζί σου και ευχόμαστε και κάποια στιγμή μελλοντικά ίσως να τα φέρει έτσι η τύχη να ξαναβρεθούμε, να είσαι πάλι κοντά μας εδώ. Θα σου διαβάσω λίγα μηνύματα έτσι προς το φινάλι, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο. Ρωτάει η Μαρία για την κόκκινη βροχή. Ναι, Μαρία μου, κόκκινη βροχή, το είπαμε το τραγούδι και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο να το ψάξεις και να το βρεις. Τα μουσικά μονοπάτια με τον Πολ Κοτρώνη, πολύ όμορφη εκπομπή, συγχαρητήρια, Λίνα. Η Αφροδίτη από τον Νέο Κόσμο, η Χρύσα από την Επίδαυρο, η Κρυσταλία και ο Γρηγόρης από τη Γλυφάδα, ο Μιχάλης και η Δήμητρα από τη Μεσσηνία, η Μαρία Ντόλκα από τη Χαλκίδα, συγγνώμη παιδιά λίγο γρήγορα, ο Βαλάντης από τον Νέο Κόσμο, η Ιωάννα και ο Στέλιος από το Παλαιό Φάληρο και πραγματικά όλοι οι αγαπημένοι ακροατές του Νέας Μίνι Radio TV, σου εύχονται τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μας τους καλλιτέχνες αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, να παίρνουμε όλη αυτή την αγάπη. Και γιατί και εγώ αυτό θέλω να δίνω με την μουσική μου, αγάπη και αισιοδοξία και γενικά συναισθήματα στον κόσμο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ήταν το φινάλε και το καλύτερο έτσι μήνυμα που πέρασες, αγαπητή μας Λίνα, με την τελευταία σου πρόταση. Πάμε να καληνυχτήσουμε τον κόσμο μας σιγά σιγά με ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Έχω επιλέξει στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και σύνδεση από τον Γιάννη Σπανό. Είναι το «Μια φορά θυμάμαι». Ωραία. Έτσι. Μια υπέροχη, να το πω έτσι, διασκευή. Από εμένα τον Νίκο τον Κουγιουνζιάν, τις μουσικές περιπέτειες στο Νέας Μίνι Radio TV, από τη Λίνα Ροδοπούλου, την καληνύχτα. Και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μανώλη Ολλανδέζο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρουσία σας, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Σας καληνυχτίζουμε με μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Λίνα Ροδοπούλου και φεύγουμε με το τελευταίο μας τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Μια πίστα από φόσφορο». Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους. Μπράβο, παιδιά! Ωραία! Εμείς ευχαριστούμε. Τίποτα, μπράβο ήτανε. Αυτός που παίζει πιάνο, Σάββας Δακιτζάκης, είναι άλλος ένας κρίκος της αλυσίδας που λέγαμε. Την παιδική. Ναι, ο οποίος αυτός ήταν πιο πριν από μένα. Βλέπεις, δηλαδή, έχει τύχει και έχουμε συνεργαζόμαστε και μετά από τόσα χρόνια κάπως ο ένας έχει γυρευτεί. Είναι σπάνιο. Όπως προχθές ήμουνα σε ένα μαζί και θέλαμε ήχο, τέλος πάντων μίλαγε με έναν υπολήφθη κάποιος, πρώτη φορά του γίνα και εγώ εκεί και ακούω, θέλω και λέω, έλα βρε μαραγκουδάκι, έλα βρε, όπα λέω,
Ποιος ακούσα εγώ ήχο, λέω φέρω το τηλέφωνο του λέω τώρα. Λέω Χρήστος είσαι, μου λέει ναι, λέω ξέρεις και εδώ. Και λέω πώς άλλος ένας κρίκος της αλυσίδας, συγκεκριμένος. Πώς θα φέρνει, ναι. Θα σου περνά της κάποια γιάχρωση, στο λυκνισμά της αγουστά. Ναι, ήταν πολύ ωραία λειτουργική και θα τη δούμε και εμένα. Χαίρομαι που την έχω στο...